Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα δούμε μαζί γιατί μόλις επένδυσα 1000 ευρώ στην IPO του Ελευθέριος Βενιζέλος. Η πολυαναμενόμενη αυτή IPO ξεκίνησε την 5η 25 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί την 4η 1η Φεβρουαρίου, μεθαύριο δηλαδή. Με άλλα λόγια, το Ελευθέριος Βενιζέλος βρίσκεται πλέον στο κατόφλι του ελληνικού χρηματιστηρίου, μισό βήμα πριν το διαβεί. Και για όσους αναρωτιέστε και τι έγινε, η απάντηση είναι έγινε. Μιλάμε για την μεγαλύτερη IPO στο ελληνικό χρηματιστήριο τα τελευταία 24 χρόνια. Είναι game changer που λένε στο χωριό μου. Επηρεάζει τόσο το ίδιο το αεροδρόμιο, όσο και το ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά και την ίδια τη χώρα. Η είσοδος του διεθνούς αερολιμένα μας στο ελληνικό χρηματιστήριο σηματοδοτεί τη νέα σύγχρονη επενδυτική εποχή στη χώρα μας. Τα είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο για τη συγκεκριμένη IPO. Σήμερα όμως θα εστιάσουμε περισσότερο στο γιατί λατρεύω αυτή την εταιρεία και γιατί φυσικά επέλεξα να επενδύσω σε αυτήν άμεσα. Δείτε το, ίσως τελικά αξίζει να επενδύσετε κι εσείς. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σου λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρο αξίας έως και 700 δολαρίων. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγγραφείτε το κανάλι και πάτε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Πάρα πολύ γρήγορα και χωρίς να το κουράσουμε, ας εξηγήσουμε τι είναι και πώς λειτουργεί μια IPO. IPO είναι τα αρχικά του Initial Public Offering ή αλλιώς αρχική δημόσια προσφορά. Πρακτικά είναι όταν μια εταιρεία μπαίνει για πρώτη φορά στο χρηματιστήριο. Για να το πούμε απλά, πριν μπει μια εταιρεία στο χρηματιστήριο, θεωρείται ιδιωτική. Ανήκει δηλαδή σε λίγους μετόχους που συνήθως περιλαμβάνει τους ιδρυτές της, μέλη της οικογένειάς τους και μερικούς ακόμα επενδυτές. Η πορεία της εταιρείας και οι αποφάσεις της δεν αφορούν το γενικό κοινό, αλλά μόνο αυτούς τους λίγους μετόχους της. Επίσης, το μετοχικό σχήμα δεν αλλάζει συχνά. Δηλαδή, λίγο πολύ οι μέτοχοι παραμένουν σταθεροί. Όταν όμως μπει στο χρηματιστήριο, τότε όλες οι αποφάσεις της αφορούν το ευρύ κοινό, καθώς αυτό πλέον μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει τις μετοχές της οποτεδήποτε αυτό επιθυμεί. Άρα, πρέπει να είναι συνεχώς ενήμερο για όλες τις εξελίξεις, ώστε να μπορεί να αποτιμήσει δίκαια την αξία της μετοχής. Και εδώ έρχεται η IPO. Γιατί για πρώτη φορά θα πρέπει κάπως να αξιολογηθεί η αξία της εταιρείας, αλλά και το ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού. Γιατί, okay, αφού μπει στο χρηματιστήριο, αργά ή γρήγορα η μετοχή της θα σταθεροποιηθεί κάπου στη συνολική αποτίμηση που θα δώσουν οι επενδυτές. Το ερώτημα είναι όμως με ποια τιμή θα ξεκινήσει. Και η απάντηση γι' αυτό περνάει συνήθως από δύο στάδια. Πρώτα, ένας εξωτερικός εκτιμητής, ο ανάδοχος της IPO, μελετάει την εταιρεία και λαμβάνοντας υπόψη του παραμέτρους όπως αποτιμήσεις αντίστοιχων εισηγμένων εταιριών, δίνει ένα εύρος τιμών. Στην περίπτωση του Ελευθέριος Βενιζέλος, η τιμή αυτή έχει οριστεί από 7 έως 8,2 ευρώ αναμετοχή. Okay, ορίστηκε το εύρος αρχικής τιμής, τώρα περνάμε στο δεύτερο στάδιο. Το οποίο περιλαμβάνει και το ενδιαφέρον του επενδυτή. Κοινού. Αυτή είναι η διαδικασία δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην IPO. Αυτή ακριβώς διανύουμε τώρα. Ξεκίνησε την 5η 25 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί την 4η 1η Φεβρουαρίου στις 4 το μεσημέρι. Μεθαύριο δηλαδή. Σε αυτό το διάστημα, όσοι ενδιαφερόμαστε να αγοράσουμε μετοχές της εταιρείας πριν αυτή βγει στο χρηματιστήριο, δηλώνουμε ουσιαστικά ποιο είναι το μέγιστο ποσό που θα θέλαμε να επενδύσουμε σε αυτήν, γνωρίζοντας πως η τιμή θα είναι από 7 έως 8,2 ευρώ. Αν τώρα δεν υπάρξει ενδιαφέρον, η τιμή θα κυμανθεί στο κάτω εύρος. 7 ευρώ. Συγκεκριμένα για την IPO του αεροδρομίου όμως, οι πληροφορίες αγοράς δείχνουν ότι το ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού είναι τεράστιο και έχει υπερκαλύψει τον αριθμό των διαθέσιμων μετοχών. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η τιμή της μετοχής μπορεί να ξεπεράσει τα 8,2 ευρώ. Γιατί αυτό είναι το μέγιστο όριο της IPO. Άρα αυτό που θα γίνει και γίνεται συνήθως στις IPO είναι να δοθούν λιγότερες μετοχές στον καθένα από όσες ζήτησε. Για να το πούμε απλά, αν εγώ δήλωσα ότι είμαι διατεθειμένος να αγοράσω μετοχές στο αεροδρομίου συνολικής αξίας 1000 ευρώ, άρα περίπου 122 μετοχές με τιμή κοντά στα 8,2 ευρώ, ο ανάδοχος τελικά μπορεί να μου δώσει 30 μετοχές για 8,2 ευρώ. Μία, άρα σύνολο 246 ευρώ. Και θα μου επιστραφούν τα υπόλοιπα 754 ευρώ. Παρένθεση, αυτή είναι ακριβώς τη διαδικασία θα αξιοποιήσουμε για τη σημερινή μας στρατηγική. Θα το δούμε σε λίγο. Αφού είδαμε τι είναι και πώς ακριβώς λειτουργεί μια IPO, πάμε να δούμε μερικά πράγματα για το Ελευθέριος Βενιζέλος. Γιατί μου αρέσει σαν επένδυση, αλλά και ένα παράπονο που έχω από τη διοίκηση. Αρχικά, το Ελευθέριος Βενιζέλος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρείας που αγαπώ. Έχει μονοπόλιο στον κλάδο του, ο κλάδος του έχει σταθερές προοπτικές ανάπτυξης και το management του έχει αποδείξει πως ξέρει να επιστρέφει αξία στους μετόχους του. Κρατήστε το αυτό. Έχω πει πολλές φορές πως θαυμάζω εταιρείες όπως η Γέφυρα Ρίο Αντίριο και η Αττική Οδός. Το Ελευθέριος Βενιζέλος ανήκει σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία. Και γι' αυτό
θεωρώ πως θα αποτελέσει μια εξαιρετική μακροπρόθεσμη θέση για το χαρτοφυλάκιο της JNBC, της μητρικής μετερίας δηλαδή. Τώρα θέλω να επιστρέψω πίσω στο το management του έχει αποδείξει πως ξέρει να επιστρέφει αξία στους μετόχους του. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι, δηλαδή οι μέτοχοι πριν τη δημόσια προσφορά, πήραν έκτακτα μερίσματα και επιστροφές πριν την IPO. Το σκεπτικό είναι, είχαμε επενδύσει πολλά λεφτά για να φτάσουμε ως εδώ, σηκώνουμε μέρος κερδοφορίας και αφήνουμε τη νέα κερδοφορία για τους νέους μετόχους. Κάτι τέτοιο σε πρώτο άκουσμα φαντάζει λογικό. Αλλά για να ήταν 100% δίκαιο, θα ήθελα μαζί με αυτό να είχα δει και απομείωση χρέους πριν την IPO. Για να το πούμε χοντρικά, αν μια εταιρεία έχει 2 εκατομμύρια από κεφάλαιο των μετόχων της και δανειστεί άλλα 8 εκατομμύρια για να αναπτυχθεί, άρα σύνολο έχει 10 εκατομμύρια, τότε το 20% των κερδών της ανήκει στους μετόχους, ενώ το 80% ανήκει στους δανειστές. Με άλλα λόγια, για κάθε 1 εκατομμύριο κέρδη που κάνει, οι 200.000 ανήκουν στους μετόχους, ενώ οι 800.000 πρέπει να πηγαίνουν για εξόφληση δανείων. Ή και για εξόφληση δανείων να μην πάνε. Πάλι αυτές οι 800.000 ανήκουν στους δανειστές, μέχρι να εξοφληθεί το δάνειο. Αν λοιπόν έρχεσαι μετά από 10 χρόνια και λες, σηκώνω μέρος των κερδών που έκανα όλα αυτά τα χρόνια, τότε θα πρέπει κατά αναλογία να απομειώσεις και τα δάνεια που έχεις λάβει. Αλλιώς παίρνεις εσύ τα κέρδη και αφήνεις σε μένα μέρος του χρέους. Και okay, στην πράξη, όντως δεν θα θέλαμε να αποπληρωθούν χαμηλότοκα δάνεια, αλλά ας μην παρουσιάζεται και ως θετική κίνηση. Είναι θετική για τους παλιούς μετόχους. Και δεδομένου ότι το κράτος είναι ένας από αυτούς, τουλάχιστον υποφελήθηκε από αυτό. Άρα για να κλείσω αυτό το κομμάτι, δεν χαίρομαι για αυτή την κίνηση της διοίκησης, γιατί μειώνει την αξία της επένδυσης, διατηρώντας όμως υψηλά την τιμή, αλλά χαίρομαι από τη στιγμή που θα είμαι μέτοχος μετά, γιατί αποδεικνύει πως ξέρει να επιστρέφει αξία στους μετόχους. Κλείνοντας με τους λόγους που με έκαναν να συμμετάσχω στη δημόσια προσφορά του Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι και το γεγονός πως μόλις ανακοινώθηκε η IPO, δόθηκε η δυνατότητα στους υφιστάμενους μετόχους να αγοράσουν και εκείνη ένα μέρος εταιρείας πριν αυτή βγει στη δημόσια προσφορά. Και το έκαναν. Συγκεκριμένα το TAIPED, Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, που πουλάει το 30%, πούλησε το 10% στην Avi Alliance, που σήμερα έχει ποσοστό 40% και άρα αυτή θα διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, 1% στην οικογένεια Κοπελούζου, όπου από 5% που έχει ήδη θα πάει στο 6%, και τέλος το υπόλοιπο 19% θα διατεθεί για IPO. Και φυσικά κάπου εδώ βρίσκομαι κι εγώ. Από τη στιγμή που ο βασικός μη θεσμικός ιδιώτης μέτοχος, οικογένεια Κοπελούζου, αυξάνει το ποσοστό του, δεν θα μπορούσα να μην τον ακολουθήσω. Και έτσι, για να δούμε και λίγο τα οικονομικά μεγέθη, ο Ελευθέριος Βενιζέλος θα διαθέσει 300 εκατομμύρια μετοχές στην IPO, με την τιμή όπως είπαμε να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 8,2 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική αποτίμηση της εταιρείας θα διαμορφωθεί ανάμεσα στα 2,1 και 2,46 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, τα κέρδη του 2023 αναμένεται να αγγίξουν τα 225 εκατομμύρια, άρα το PE ratio του αεροδρομίου διαμορφώνεται μεταξύ 9,5 και 11. Με άλλα λόγια, αγοράζουμε τη μετοχή 9,5 με 11 φορές τα κέρδη της. Okay, δεν είναι χαμηλή, καλό αυτό για το κράτος που δεν ξεπουλάει μια επένδυσή του, αλλά είναι overall μια χαρά, αν λάβουμε υπόψη μας πως το αεροδρόμιο λειτουργεί με διεθνή πρότυπα και πως αντίστοιχα ευρωπαϊκά αεροδρόμια διαπραγματεύονται με PE 14 ή και υψηλότερο. Γενικά, η συγκεκριμένη μετοχή αναμένεται να λειτουργήσει αμυντικά σε πολλά χαρτοφυλάκια, μιας και θα τη χαρακτηρίζει ιδιαίτερα η ανθεκτικότητα στη διακυμάνση των αγορών, η σταθερή της ανάπτυξη, η συνεχής κερδοφορία, αλλά και φυσικά το μέρισμα. Με άλλα λόγια, το Ελευθέριος Βενιζέλος αναμένεται να είναι από τα λεγόμενα βαριά χαρτιά του ελληνικού χρηματιστηρίου. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που επιτέλους μπορώ να επενδύσω σε αυτό. Πριν όμως κλείσουμε, θέλω να επισημάνω την επενδυτική στρατηγική με την οποία προσεγγίζω τη συγκεκριμένη IPO. Αρχικά, όπως είπα από την αρχή, έχω εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχή στην IPO με 1000 ευρώ. Υπάρχει όμως συγκεκριμένη στρατηγική πίσω από αυτό. Πάλι, όπως είπαμε, σε μια IPO με υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως αυτή του αεροδρομίου, είναι πολύ πιθανό να λάβουμε λιγότερες μετοχές από όσες αιτηθήκαμε. Γι' αυτό είναι καλό να ετοίμαστε όσες περισσότερες μπορούμε. Άρα, εγώ από τα 1000 ευρώ που αιτήθηκα, δηλαδή περίπου 122 μετοχές, μπορεί τελικά να πάρω μόνο ας πούμε 30 μετοχές. 8,2 ευρώ η μία, άρα στο σύνολο έχω επενδύσει μόλις 246 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση θα μου επιστραφούν τα υπόλοιπα 754 ευρώ. Και εδώ έρχεται η στρατηγική. Αν μόλις ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο, η τιμή της μετοχής πέσει, θα κάνω average down με αυτά τα 754 ευρώ, αγοράζοντας κι άλλες μετοχές του αεροδρομίου σε ακόμη χαμηλότερες τιμές. Αν τώρα η μετοχή εκτοξευτεί, όλα καλά, θα έχω βγάλει μια πολύ καλή απόδοση στο πρώτο μου κεφάλαιο και θα παρακολουθώ τη μετοχή για μελλοντικές νέες επενδύσεις. Πρόκειται δηλαδή για μια win-win στρατηγική. Αρκεί να πιστεύεις πραγματικά στην εταιρεία. Και εγώ πιστεύω πραγματικά στην κερδοφορία του Ελευθέριου Βενιζέλος. Αν τώρα θέλετε και εσείς να με ακολουθήσετε στη συγκεκριμένη στρατηγική για την IPO του αεροδρομίου, τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία. Δεν ξεχνάμε ότι η IPO κλείνει μεθαύριο 1η Φεβρουαρίου, οπότε θα πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Επίσης, μία σημείωση, η συγκεκριμένη IPO βάσει οδηγίας του αναδόχου της είναι πλέον διαθέσιμη μόνο για κατοίκους Ελλάδας. Πάντως η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο μενού, μη συναλλακτικές αναθέσεις, αγορά μετοχών στην τιμή IPO, επιλέγουμε το αεροδρόμιο, προσθέτουμε το ποσό με το οποίο
οποίο θέλουμε να συμμετάσχουμε. Επιβεβαιώνουμε την ανάθεση και αυτό ήταν. Πλέον αναμένουμε τα αποτελέσματα της IPO. Οπότε αν θέλετε και εσείς να χτίσετε το οικονομικό σας μέλλον με ασφάλεια, κατεγγράφεστε στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρο αξίως έως και 700 δολαρίων. Και όπως πάντα, αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κατεγγράφετε το newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κατεγγράφετε το newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.